Κύριε Συντηχάκη, το σχόλιο σας για την υπόθεση αυτή. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι 56 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι που και δυο σας ξεκινάτε έτσι. Πραγματικά το λέω. Και νομίζω οφείλουμε να τοποθετηθούμε, διότι 56 χρόνια, όπως είπα, από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, mm-hmm. ο αγώνας ενάντια στο σύστημα που εκτρέφει το φασισμό συνεχίζεται. Και ξέρετε, αυτό το πραξικόπημα είναι μέρος της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Mm-hmm. Και πρέπει ο λαός και να το μελετά και να βγάζει τα κατάλληλα διδάγματα από αυτή την υπόθεση. Διότι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι και αυτό το πραξικόπημα δεν ήταν έργο μερικών επίορκων αξιωματικών όπως επικαλούνται αναθεωρητές της ιστορίας. Ήταν η επιλογή της άρχουσας τάξης της χώρας μας και είχε και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα λοιπόν 56 χρόνια μετά από αυτό το πραξικόπημα ο αγώνας συνεχίζεται, όχι μόνο ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που το εκτρέφει, ενάντια στη δικτατορία του κεφαλαίου, ενάντια σε ένα υπεριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, ο αγώνας για δημοκρατικές ελευθερίες, για τα δικαιώματα, για τη χειραφέτηση των εργαζομένων από τις αντιλαϊκές πολιτικές, για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και θεωρώ ότι σήμερα στις σημερινές συνθήκες αυτός ο αγώνας είναι επίκαιρος όσο ποτέ άλλο και τα διδάγματα από την 21η Απριλίου. Από εκεί και μετά, θεωρώ ότι η υπόθεση Γεωργούλη παρατείνεται στην αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων. Είναι μια σοβαρή υπόθεση και εμείς λέμε ότι πρέπει η δικαιοσύνη να πάει σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα, να ερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις αυτές, οι οποίες καταγγέλλονται, γιατί δεν είναι μοναδικοί, ή έχουν καταγγελθεί, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς τι συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί σε βάθος, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο ζήτημα, γενικότερα το ζήτημα κακοποίησης της γυναίκας, mm-hmm. η σεξουαλική κακοποίηση, η σωματική ή οτιδήποτε άλλο, και από αυτή τη σκοπιά εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα είμαστε κάθετοι σε αυτό. Από εκεί και μετά, επιτρέψτε μου να πω ότι στο φόντο αυτής της σοβαρής καταγγελίας για βιασμό και σωματικές βλάβες σε βάρος της πρώην Ευρωβουλευτή, του πρώην Ευρωβουλευτή, mm-hmm. Του ΣΥΡΙΖΑ, κλιμακώνεται μια, επιτρέψτε μου να πω, αποκρουστική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ. Δηλαδή σηκώνουν ένα άθλο κουρνιαχτό με επίκεντρο αυτή την υπόθεση, διάφορες φήμες οργιάζουν, ενώ το πραγματικό επίδικο των ημερών είναι άλλο. Είναι τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών, το οποίο είναι ένα, το διακύβευμα των εκλογών. Εάν την επόμενη μέρα mm-hmm. θα έχουμε μια ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση, οποιασδήποτε σύνθεσης, είτε είναι μονοκομματική, είτε δικομματική, είτε πολυκομματική, αλλά αντιλαϊκή σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για προαποφασισμένα μέτρα που θα πάρθουν την επόμενη μέρα, ή θα είναι μια ανίσχυρη αντιλαϊκή κυβέρνηση και με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να είναι σε ρόλο ανάσχεσης, που μπορεί να πάει κόντρα σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβερνήσεων οποιασδήποτε σύνθεσης. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα. Και νομίζω ότι εργαλειοποιείται η υπόθεση Γεωργούλη mm-hmm. ακριβώς για να κρύψουν την πραγματική ουσία, εκβιάζοντας την πράξη, την ψήφο του ελληνικού λαού για το ποιος θα πρέπει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι δεύτερος, αν θα υπάρχει σταθερότητα στην ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς ως ΚΚΕ δεν πρόκειται να υποταχθούμε σε τέτοιου είδους λογικές, σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, και θα φέρουμε στο επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την εργατική τάξη, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους. Κύριε Συντηχάκη, μιλάτε για τα πραγματικά προβλήματα. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, επειδή πριν είπατε ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι ο στόχος σας είναι να είναι μια ισχυρή δύναμη ανάσχεσης το κόμμα σας, το ΚΚΕ, να αναδειχθεί ως τέτοια από την κάλπη της 21ης Μαΐου. Και αναρωτιέμαι, επειδή τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί με το καλημέρα, με το να αποκλείεται οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία, ανοχή ή οτιδήποτε άλλο, επιλέγεται
πρώτον, να μην δίνετε μία προοπτική ότι, ας πούμε, μπορεί και εσείς να βάλετε τους όρους σας για το πώς θα λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Και δεύτερον, να επιλέγετε να μην απευθύνεστε στους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν για κυβέρνηση. Δεν ψηφίζουν για αντιπολίτευση. Τι λέτε? Όπως σας είπα ήδη, η επόμενη μέρα έχει προαποφασισμένα μέτρα. Όποιος και αν είναι στη διακυβέρνηση του τόπου, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε συνεργασία με το ΠΑΣΟ, είτε και οι τρεις μαζί. Άλλωστε, νομίζω ότι απεργάζονται και τέτοιου είδους σενάρια. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των επόμενων εκλογών. Και το λέω αυτό διότι τα προγράμματά τους μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού. Άλλωστε, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Οι θέσεις τους και οι απόψεις τους για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το χρηματιστήριο ενέργειας, στα θέματα της απελευθέρωσης της ενέργειας, των μεταφορών, του νερού, σε μια σειρά θέματα μέχρι την πράσινη μετάβαση, αυτά τα πράσινα άλογα, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στο θέμα των πληστηριασμών. Δηλαδή, τι να θυμηθούμε τώρα, να κάνουμε μια ιστορική ανάλυση ότι το 2015-2016 επί ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντ για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για το ιδιώνυμο που ποινικοποιεί τους αγώνες όσων παλεύουν ενάντια στους πληστηριασμούς επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσει τη σκυτάλη στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και να φέρει το πτωχευτικό κώδικα που επιτάχυνε τους πληστηριασμούς και να βγαίνουν χωρίς ντροπή στην τηλεόραση και να λένε ότι 25.000 πληστηριασμοί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι λίγοι σε σχέση με τους 40.000 πληστηριασμούς της Νέας Δημοκρατίας, όταν όλοι έχουν συμφωνήσει για την επόμενη μέρα να πληστηριαστούν 700.000 ακίνητα πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνέπειες που θα έχει στα σπίτια των ανθρώπων. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για κοινή στρατηγική αντίληψη, όπως και για παράδειγμα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία στα ζητήματα του στήριξης του ευρωαταλαντικού άξονα, στο ρόλο των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο στην Ουκρανία, για τις νατοϊκές βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και τον ρόλο που παίζουν και τους κινδύνους που βάζουν τη χώρα μας στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής. Άλλωστε, φαίνεται και από τις ψηφοφορίες της Βουλής ότι το 50% των νόμων τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 70% των νομοσχεδίων τα έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟ. Άρα λοιπόν υπάρχει κοινό έδαφος για κυβερνητική συνεργασία αυτών των κομμάτων. Άρα τι θέλουν τη συνεργασία του ΚΚΕ? Αυτοί λοιπόν που λένε ότι τάχα μου το ΚΚΕ θα μπορούσε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα, σε ένα μήνυμα προοδευτικό πρόγραμμα, στην πραγματικότητα είναι αυτοί που απεχθάνονται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Το ΚΚΕ το έχουν ξεκαθαρίσει από την αρχή και μπροστά στο ελληνικό λαό. Ναι. Ότι ούτε συμμετοχή, ούτε στήριξη, ούτε ανοχή θα δώσουμε σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί θεωρούμε ότι είναι από χέρι αντιλαϊκή. Είτε με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, είτε με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι εφόσον ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πάει, αν αποφασίσει, είναι διαφορετικό ζήτημα, για ριζικές αλλαγές στο κράτος, στην κοινωνία, στην οικονομία, και έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα εμείς, πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας, και εκεί μπορεί να συμμετέχει ο λαός. Ας δώσει λοιπόν τη δύναμη σε αυτή τη φάση να παίξει ένα ρόλο ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης με προοπτική τη διακυβέρνηση του τόπου με πρόγραμμα λαϊκής εξουσίας.